τρόμο προκαλούν τα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας. Πρώτου βέβαιου κινδύνου να μείνουμε χωρίς σιτηρά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Κυπριακή Δημοκρατία αγοράζει 36.000 τόνους κρυθαριού και καλαμποκιού που να μας διαρκέσουν ένα μήνα. Με αυτά τα δεδομένα έχουμε ζωοτροφές μέχρι τις 15 Απριλίου και αποθέματα 3,5 μηνών όσο αφορά τα αλευροποιήσιμα. Πέρα από τις παραγγελίες που έχουν βάλει ήδη οι εισαγωγείς, να έχουμε μια επιπρόσθετη ποσότητα που θα διασφαλίσει την επάρκεια για μια σημαντικά μεγαλύτερη περίοδο. Η προμήθεια θα γίνει πιθανότατα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κτηνοτρόφοι και εισαγωγοί σιτηρών έκλεισαν τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα της επάρκειας σιτηρών, ενώ ζήτησαν μέτρα στήριξης από το κράτος. Το πλήγμα στην οικονομία θα είναι μεγάλο όσον αφορά τον πληθωρισμό, αλλά και τον τουριστικό τομέα, παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών και ο Υπουργός Οικονομικών. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα μας, όπως και για την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ο πληθωρισμός λόγω της εξάρτησης της Ηπείρου από τη ρωσική αγορά σε ενεργειακούς πόρους και σιτηρά. Η κατάσταση είναι αβέβαιη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν καλύψουμε τους τουρίστες, θα χάσουμε 1-1,5% του ΑΕΠ, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, την ώρα που διεξάγεται και ένας διπλωματικός πόλεμος με την Τουρκία και τα κατεχόμενα να το παίζουν σε διπλό ταμπλό. Έστειλε επιστολή στον είπα το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, με την οποία ζητώ εξηγήσεις για το ρόλο της Τουρκίας. Ζητούμε ακόμη όπως η απόφαση της Λευκωσίας για κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Ρωσία επιβληθεί και στα κατεχόμενα. Με αφορμή για τις αναφορές του Ρώσου πρέσβειου ότι οι Ρώσοι τουρίστες θα πάνε για διακοπές στα κατεχόμενα, εάν επιβληθούν κυρώσεις. Πρόσφατες αναφορές του Ρώσου πρέσβη στην Λευκωσία είναι απαράδεκτες. Μπορεί να είμαστε μικρό κράτος, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, αλλά δεν ενεχόμαστε προσβολές από κανένα ξένο πρέσβη. Με τον Ιωάννη Κασουλίδη να εκφράζει την θέση πως θα ήταν καλύτερα οι όποιες κινήσεις προς το Ρώσο πρέσβη γίνουν όχι επί του παρόντος, αλλά το αμέσως επόμενο διάστημα.